Προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα της πανδημίας θα είναι και φέτος οι διήμερες εκδηλώσεις που αρχίζουν αύριο με τίτλο «Ιπποκράτηση, αένα η επιστροφή», αφιερωμένες στον πατέρα της ιατρικής, και στο πλαίσιο αυτό δόθηκε συνέντευξη τύπου από τους εκπροσώπους των φορέων που συμμετέχουν. Με σταθερά και προσεκτικά βήματα όλα τα χρόνια και με τις εκδηλώσεις εδώ και 5 χρόνια, αλλά κυρίως με την αφοσίωση των φορέων που και σήμερα βρίσκονται εδώ, καταφέραμε ότι έχουμε τη χαρά να πούμε ότι η προσπάθεια αυτή αποδίδει σημαντικούς καρπούς. Και θέλω για μια ακόμα φορά από τη θέση του Δημάρχου να τονίσω στην πόλη ότι οι συνεργασίες πάντα αποδίδουν καρπούς. Έτσι λοιπόν, αυτοί οι καρποί είχαν ως αποτέλεσμα στη φετινή διοργάνωση να συμμετέχουν φορείς οι οποίοι έχουν και παγκόσμια απήχηση. 2 υποκρατικοί φορείς λοιπόν, το Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών και το Διεθνές Ιπποκρατικό Ίδρυμα της ΚΟ. Η Λάρισα ακούγεται πια σε διεθνές ιατρικό κοινό ως Ιπποκρατική πόλη. Η Περιφέρεια Θεσσαλίας συμμετέχει ενεργά στις εκδηλώσεις τιμής και μνήμης του πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, του Ιπποκράτη, όλα αυτά τα χρόνια. Είναι ένα διήμερο εκδηλώσεων που δεν αποτείουμε μόνο φόρο τιμής στον πατέρα της σύγχρονης ιατρικής, αλλά είναι και αφορμή για να θυμηθούμε, να γνωρίσουμε και να αποκωδικοποιήσουμε το τόσο διαχρονικό αλλά και επίκαιρο έργο του. Διαχρονικό και επίκαιρο είναι η ρίση του Ιπποκράτη, κάλλιον το προλαμβάνει ή το θεραπεύει. Το Τμήμα Ιατρικής του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας σταθερά όλα αυτά τα χρόνια συμβάλλει καθοριστικά στις εκδηλώσεις της αένας επιστροφής του Ιπποκράτη. Είναι σταθερός και πρωταρχικός στόχος του Τμήματος Ιατρικής να αναδείξει τη Λάρισα ως Ιπποκρατική πόλη. Το γεγονός ότι η Λάρισα είναι η έδρα του Τμήματος Ιατρικής προσδίδει ένα διαφορετικό κύρος και διαφορετικές δυνατότητες στην πόλη της Λάρισας, και νομίζω ότι στη φετινή χρονιά, με μια σταθερή διαδικασία εξωστρέφειας, κατορθώσαμε να φέρουμε κοντά μας το Παγκόσμιο Ιπποκράτιο Ινστιτούτο Ιατρών και το Διεθνές Ιπποκρατικό Ίδρυμα της ΚΟ. Και φέτος τιμούμε τον πατέρα της ιατρικής, ο οποίος έζησε, εργάστηκε και πέθανε εδώ στην ευρύτερη περιοχή μας. Αναδεικνύουμε συνεχώς το έργο του, την ιατρική του σκέψη, την ιπποκρατική ιδέα που ακόμα και σήμερα, ιδιαίτερα σε θέματα πρόληψης, είναι τόσο επίκαιρη όσο ποτέ άλλοτε. Με τις εκδηλώσεις αυτές αναδεικνύεται το έργο του Ιπποκράτη, αλλά και ταυτόχρονα η σχέση του μεγάλου γιατρού της αρχαιότητας με την πόλη μας. Αυτό ήταν και ένας από τους βασικούς σκοπούς της ίδρυσης του Συλλόγου μας το 2015. Από τότε, από το 2015, με δράσεις και εκδηλώσεις, προσπαθούμε να αναδεικνύουμε τη σχέση του Ιπποκράτη με τη Λάρισα και το έργο του. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων, όπως ανακοίνωσε επιπλέον ο Αντιδήμαρχος Πολιτισμού Πάνος Σάπκας, θα πραγματοποιηθεί φέτος και η παράσταση «Περί Ανέμων», που θα ασχοληθεί με τα επιστημονικά και μόνο κείμενα του Ιπποκράτη και για την οποία μίλησε ο σκηνοθέτης Κώστας Λαμπρούλης. Μεγάλη τιμή να συμμετέχουμε στις εκδηλώσεις και μεγάλη πρόκληση να αναμετριόμαστε με κείμενα του Ιπποκράτη, και μεγάλη χαρά να τα γνωρίζουμε και να συνειδητοποιούμε τη μεγάλη σχέση, τη διαχρονικότητα και την επικαιρότητα του λόγου του. Και σε αυτό ακριβώς βρήκαμε και εμείς την αφορμή να δημιουργήσουμε μια καλλιτεχνική παράσταση, που για πρώτη φορά και εμείς επιχειρούμε να φέρουμε κείμενα επιστημονικά και μόνο σε μια παράσταση. Ο λόγος της παράστασης είναι καθαρά επιστημονικός. Σύμφωνα με το αυριανό πρόγραμμα, στις 7 το απόγευμα στο 2ο Αρχαίο Θέατρο θα γίνει απόδοση του όρκου του Ιπποκράτη από πτυχιούχους φοιτητές του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου, ενώ το Σάββατο στις 10 το πρωί θα γίνει επίσκεψη στο Μνημείο του Ιπποκράτη και στη συνέχεια στο Διαχρονικό Μουσείο. Το απόγευμα θα γίνει αποκάλυψη αντιγράφου αγάλματος του Ιπποκράτη, δωρεά του Παγκόσμιου Ιπποκράτιου Ινστιτούτου Ιατρών, στο φουαγέ του κτηρίου της Ιατρικής.